Ας σου πω κάτι. Μετά λοιπόν από αυτόν τον αποτυχημένο γάμο, πετυχημένος προς την παραγωγή δύο πολύ καλών παιδιών, αλλά αποτυχημένος σαν ποιότητα προσωπικής σχέσης και ποιότητα ζωής κοινής, κάνεις κάποια μεγάλη σχέση για τη γάμο, δεν έκανες? Όχι. Και δεν έκανα μάλλον, ας πούμε, αποτυχείς συμπτώσεις. Δηλαδή μετά από τον άντρα σου δεν έχεις μεγάλη σχέση? 16 χρόνια. Γιατί μου είπες όχι. Όχι, γάμο δεν κάναμε, λέω. Σου είπα, για γάμο ξέρω ότι έχεις κάνει έναν. Ένα. Αν έκανες μεγάλη σχέση. Δεν έκανα σχέση, τον δεύτη, δεύτη. Γιατί αυτή... αν μου έλεγες το, δηλαδή με το όχι που μου είπες, λέω, για κάτσε ρε Τζένι. 16 χρόνια. Θα έπρεπε να, να είναι άλλη, τότε έπεσα έξω, ας πούμε. Έκανες. 16 χρόνια. Άρα τη μεγαλύτερη σχέση στη ζωή σου. Και την τέλεια. Ας την πω έτσι. Άμα είναι τέλεια, 16 χρόνια είναι τρεις ζωές. Τέλεια. Δεν είναι ο έρωτας μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο. Η επικοινωνία, κατανόηση. Η φοβερή επικοινωνία. Η προσπάθειά του να με επιμορφώσει. Γιατί... γιατί σε αγάπησε. Όχι μόνο αυτό. Ο συγχωρημένος, άλλο θέλω να πω, ο συγχωρημένος ο Βασίλης, ήθελε να φοράω παροπίδες για ευνόητους λόγους. Και εγώ τη ζωή, Ανδρέα μου, την έμαθα μόνο με το Γιώργο. Τότε βγήκα, τότε ξύπνησα, με ξύπνησε. Με ταρακουνούσε, πώς το λένε. Τι ο Γιώργος? Ή έκανε, δεν ξέρω. Καπνέμπορος. Αλλά με φοβερή μόρφωση, με φοβερά προσόντα σαν άτομο. Φοβερά, 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 με μία λέξη. Ο τέλειος άνδρας. 16 χρόνια μαζί. Ο τέλειος άντρας. Ένας άνθρωπος που σε επιμορφώνει έτσι όπως το θέτεις, άρα σε, ναι, σε κοιτάζει... Ναι, άμα έφερνε Άλντους Χάξλε να διαβάσω και του λέγα, τι μας λες τώρα, σε τρελά. Σε κοιτάζει, εισβάλλει μέσα σου, ψάχνει εντελώς πράγματα. Γιατί χωρίσατε? Δεν ξέρω. Άμα σου το ορκιστώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις γιατί χωρίσατε? Όχι. Να ρωτήσω εγώ έτσι μερικά πράγματα, μου λες αν ισχύει. Για το 16, μήπως το 16... Κουράστηκα, εννοείς. Κουράστηκα. Ίσως, θα σου πω κάτι άλλο που δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ίσως από μέρους μου, γιατί δυστυχώς ένα από τα βασικότερα πράγματα που με ενδιαφέρουν στις σχέσεις μου με τη μαμά μου, με τον αδερφό μου, με το φίλο μου, οτιδήποτε, είναι ο θαυμασμός. Και ίσως είδα μια... Άρχισε μια ψηλή απομυθοποίηση. Γιατί άρχισε απομυθοποίηση? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό. Δεν με αφορά. Και πράγματα που δεν είδες με αφορούν. Είδες πράγματα που δεν είχες δει ή έκανε πράγματα που δεν πίστευες ότι θα κάνει? Και τα δύο. Και τις δύο περιπτώσεις. Και εκεί... Σιγά. Δεν με ενδιαφέρει... Δεν τον ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως μια γυναίκα που ζει την τέλεια σχέση, που είναι 16 χρόνια και που λέει κάτι τρομακτικό, ότι πολύ σωστό, θέλω να τον θαυμάζω, πάρα πολύ σωστό. Και ο καθένας, ο άντρας θαυμάζει ειδικά πράγματα στη γυναίκα, η γυναίκα ειδικά πράγματα στον άντρα. Είναι ο θαυμαζόμενος είναι κριτήριο. Δεν μπορώ να νιώσω ανθρώπους με ερωτική σχέση και να μην θαυμάζονται, αλλήλω θαυμάζονται. Σταμάτησε ο θαυμασμός. Στα 16 χρόνια. Διότι και έκανε και είδες πράγματα. Γιατί τα είδες από κάποιο σημείο και πέρα? Γιατί συνέβησαν. Το μάτι βλέπει από την πρώτη στιγμή. Όχι. Συγκυρίες περιπτώσεων. Άρα έγιναν κάποια πράγματα. Γίνανε. Αυτά τα πράγματα σου αποκάλυψαν έναν άλλον εαυτό? Ναι. Αυτό σου λέω ότι άρχισε. Τον έκρυβε κατά τη γνώμη σου ή εξελίχθηκε και μάλλον? Όχι, εξελίχθηκε μάλλον. Και ξέρεις, για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα γιατί δεν μου μιλάμε, έχω εκνευριστεί εγώ και ερχόμαστε από κάπου. Πόσο καιρό έχεις χωρίσει από αυτό? Χρόνια πολλά. Περίπου? Δεκα... Αρκετά. Κάπου εκεί. Και μιλάω εγώ εκνευρισμένα. Όχι... Μένατε μαζί? Βρώμικα, βεβαίως. Μιλάω με ύφος
Και λέω ορισμένα πράγματα, γιατί στον καυγά μου είμαι δεικτική. Δεν είμαι βομολόγος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά πατάω εκεί που σε πονάει. Όπως κάνω κι εγώ. Όταν θυμώσω. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Όπως είμαι κι εγώ. Δίδυμος. Είμαι δίδυμος όπως κι εγώ. Τέλος πάντων. Και τα λέω και φτάνουμε σπίτι. Πρόσεξε, είναι ο γιος μου μαζί. Μπροστά στη... Ο οποίος πια είναι στρατιώτης. Και παίρνει το σκυλί, ο γιος μου, να τον κατεβάσει κάτω. Επειδή γυρίσαμε εκείνη την ώρα, ήταν η βόλτα του. Και μένουμε μόνοι μας. Και μου λέει, τα εννοούσες αυτά που είπες? Έτσι όμως, γλυκά όπως μιλάμε. Και λέω, εγώ και βέβαια τα εννοούσα. Καλή νύχτα. Και ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Έτσι χωρίσαμε. Δεν νομίζω ότι έχεις ακούσει τέτοιο άλλο χωρισμό ποτέ. Όχι, να παίρνει το σκυλί, όχι. Όχι το σκυλί. Έτσι άκουσα. Ο γιος μου. Α, ο γιος πήρε το σκυλί. Κατέβασε το σκυλί για βόλτα. Α, μάλιστα. Και μείναμε δυο μας. Και μείναμε δυο. Εντάξει, αστείο πήγα να κάνω. Έχει προσβληθεί, φαίνεται. 16 χρόνια. Του έχεις σούρει τα εξαμάξεις. Αυτό είναι το εξαμάξεις. Και τον εξάψαλμο σου λέει, τα εννοείς, ναι, και χωρίσατε. Έτσι. Βεβαίως θα έχει οριμάσει από πριν. Μάλλον. Μπορεί. Και δεν είχατε σκαμπανεύασμα προς πίσω? Όχι, εμέν, οι δυο μας προσωπικά. Πήγαινε πια, ας πούμε, εσένα που ήμουν, είμαστε φίλοι. Και γινόταν μέσω τρίτου. Και εγώ νευρίαζα χειρότερα με αυτό. Σου έκανε πρόταση γάμου στα 16 χρόνια? Πάρα πολλές φορές. Αγορασμένο και νηφικό. Όχι πρόταση. Αγορασμένο, νηφικό, γιατί είχε συμφωνήσει και έκανε πίσω. Ναι, και κουμπάρα θα ήταν Ειρήνη Αθανασιάδου, καλέ. Ήταν κανονισμένο. Γιατί έκανε πίσω? Δεν έκανα πίσω. Αυτό σου είπα. Άσχημες συμπτώσεις. Ένα λεπτό. Είχες πει ναι να παντρευτούμε? Καλέ, ναι, το συζητήσαμε χιλιά. Σου λέω, αγόρασα τον νηφικό ή βρήκαμε την κουμπάρα, η Ειρήνη Αθανασιάδου. Και γιατί δεν παντρευτήκατε? Γιατί εγώ είχα κάνει ένα τάμα ότι θέλω να παντρευτώ στην τάδε εκκλησία. Μόνο. Ναι. Και αυτή η εκκλησία ήταν στη Μηχανιώνα. Στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Στην Παναγιά της Μηχανιώνας. Λοιπόν, όταν λέγαμε άντε να το κανονίσουμε, γιατί ξέρεις πως είναι και η δουλειά μου και η δουλειά του, ναι, ταξίδια, ναι, στο εξωτερικό κλπ. Έλεγα, δεν θέλω τίποτα, ούτε φανφάρες, ούτε τίποτα. Εγώ, εσύ και η Ειρήνη. Η μαμά μου, είναι δυνατόν να μην δω αυτή τη χαρά σου εγώ ξανά? Ο μπαμπάς μου το ίδιο, ο πατριός μου το ίδιο, η μαμά του από την άλλη την πλευρά το ίδιο, τον είχε και ένα. Οπότε τι? Και όποτε μπορούσε, εγώ δεν μπορούσε η Ειρήνη. Όποτε μπορούσε ο μπαμπάς μου και η μητριά μου, δεν μπορούσε η μαμά μου, ένα να μην το ονομάσω πρόστιχα. Τέτοιο πράγμα. Κατάλαβες? Περίχαμε την πίεση, θέλω να μου πεις. Τι να πω. Τη μία, αφού δηλαδή, στο τέλος τσαντίστηκα τόσο πολύ, χάρισα τον νηφικό. Δεν βέβαια τον νηφικό όταν λέμε, ήταν ένα μεταξωτό ταγεράκι, δεν να φανταστείς. Αισθανόμουν ότι ήδη το έβαλα το νηφικό με την ουρά. Και το χάρισα στην αδερφή μου για να το βάλει στη ζωή της. Πάρτε τους, λέω, την ντουλάπα, γιατί όλο κάτι γίνεται και αναβάλει το γάμο. Άρα δεν έγινε γάμος και έγινε πρόβα νηφικού. Ναι, πρόβα νηφικού. Ακριβώς. Κατά τη γνώμη σου, υποσυνείδητα ήταν μια υπεκφυγή το ότι δεν μπορούσαν οι άλλοι, διότι όταν δύο άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν, όχι, μπορούν, γιατί, δεν μπορούν. Όχι, γιατί είναι το... η σύμπτωση και ήρθε έτσι η ζωή. Αυτό σου λέω. Συγκυρίες άσκημες. Άσκημες και περίεργες. Λες και κάτι μας έσπαρχνε να χωρίσουν. Εσύ δεν ήθελες να κάνεις άλλο παιδί? Γιατί φαντάζομαι στην τέλεια αυτή η σχέση... Δεν μπορούσα. Είπες το ότι ρώτησα. Δεις... Και δυσκολία να κάνεις τα δυο σου παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολα. Και πήγα στο γυναικολόγο μου. Αυτός είχε από άλλο γάμο ή από άλλη σχέση, παιδί? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ελεύθερος ήταν. Επειδή μου έχεις πει πολλά, ήταν εννοώντας τότε ζει. Ναι. Χτύπα ξύλο, ναι, εντάξει. Έφτιαξε τη ζωή του. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω και μετά.
Δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι πριν 5 χρόνια παντρεύτηκε, άλλοι λένε ότι δεν παντρεύτηκε, αλλά ζει με μία κοπέλα. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Σε νοιάζει σήμερα το τι κάνει? Νομίζω ότι αν μάθω ότι έχει κάτι. Σε πειράξει. Είναι σαν να μου κόψαν το χέρι μου, το ένα. Και μόλι εγωίστρια, γιατί δεν έχει μάθει? Γιατί είσαι εγωίστρια? Γιατί είπες, θα είμαστε στο γάμο εγώ, εσύ, η αδερφή. Εγώ θα έλεγα που είμαι εγωιστής, εσύ, εγώ, η αδερφή. Μπροστά το βάλω. Εγώ, κυρία τραγουδίστρια. Μπορεί, μπορεί. Έχεις όμως και όλα τα δικαιολογητικά, γιατί χάνεις μπαμπά-μαμά, ψάχνεις αγάπη από εδώ, ψάχνεις από εδώ, το εγώ σου. Ψάχνεις κάποιος να στο στήριξει. Στο στήριξε το τραγούδι. Στο στήριξε η γιαγιά. Μόνο αλλά αυτό. Τα χάνουμε όμως και αυτά. Και το τραγούδι χάνεται κάποια στιγμή. Απλά αφήνει καταπληκτικά αποτυπώματα και μερικά ναι, είναι και ανεξίτηλα όταν υπάρχει βινήλιο, όταν υπάρχει το υλικό το άλλο πλέον του CD και αυτό. Θα σου πω και κάτι άλλο. Και η μνήμη των ανθρώπων, και η μνήμη των ανθρώπων, η σωστή μνήμη των ανθρώπων είναι ανεξίτηλη. Και αυτό είναι το κακό, εγωιστικό, θα σου πω. Εντάξει, καμαρώνω πάρα πολύ από όλα αυτά και τα βινήλια. Ο εγωισμός σου σε πολλά μπορεί να σε έχει σώσει. Μπορεί. Δεν είναι ο εγωισμός κάτι που το στείλουμε στον τοίχο και το πυροβολούμε. Όχι. Αλλά πολλές φορές καταστρέφει ιστορίες. Εγώ το ονομάζω υπερηφάνεια, δεν το ονομάζω εγωισμό, αυτό που είχα όλα μου τα χρόνια. Και θα σου πω και αυτό πήγα να. Αν είναι υπερηφάνεια ή εγωισμός, πιο πολύ καμαρώνω. Γιατί πήγα το καλοκαίρι εξοχή και πήγαμε σε ένα μαγαζί με την αδερφή μου στη Μυτιλίνη. Και με γνωρίσανε μέσα, εντάξει, η Τζένι Βάνου. Και είπε η κυρία που ήταν στο ταμείο, τι κυρία είναι αυτή. Για όλους ακούγονται, αυτή η κυρία δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανένα. Με αυτό καμάρωσα εγώ. Επειδή έχουμε περάσει την τελική ευθεία της εκπομπής, θα κάνω διάφορες ερωτήσεις. Κάτες. Για ποια πράγματα καμαρώνεις? Πες μου μερικά πράγματα για τα οποία καμαρώνεις στη ζωή σου. Πριν απ' όλα για τον τρόπο που κατάφερα, εντάξει, δεν θέλω να την κατηγορήσω πάρα πολύ τη βραδιά, τη νύχτα, αλλά οπωσδήποτε ένα παιδί με τέτοια βιώματα θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ άσχημο δρόμο. Αν έχω άδικο, πέστε το μου. Καμαρώνω για αυτή τη θέση που πήρα και κράτησα, πριν απ' όλα. Καμαρώνω για το... Μία από τις θυσίες, θα σου πω, όταν ήθελε, να, ο Γιώργος, ήταν εκτός Αθηνών και ήθελε να μεταφερθούμε, τα παιδιά μου είχαν μπει στην εφηβεία. Και είπα, ρε παιδιά, θα είναι πιο ωραία και η ζωή και αυτά. Και μου είπανε, εμάς πώς θα μας πάει, από τους φίλους μας, από το γυμνάσιο μας. Και θυσίασα πάλι εγώ, την Τζένι. Ένα άλλο πράγμα που καμαρώνω. Αν θες τη γνώμη μου, επειδή το έφυξες, και σε άφησα να πεις ότι δεν παντρεύτηκες γιατί δεν υπήρχε σύγκληση. Δεν παντρεύτηκες, αν θες τη γνώμη μου. Αλλά σου είπα υποσυνείδητα, μπορεί και ασυνείδητα να έχει λειτουργήσει αυτό για τα παιδιά σου. Φοβόμουν. Μπορεί. Τζένι, 16 χρόνια μπορεί. Θα είχατε βρει. Εξάλλου ξεκίνησες εσύ, εγώ και η κουμπάρα. Εσύ, αυτός και η κουμπάρα θα μπορούσατε να έχετε παντρευτεί χίλιες φορές. Χίλιες, το ξέρω. Θυμάσαι και έχεις μέσα σου καμπανάκι, είτε συνειδητά μπορεί να το εκφράσεις, στα λόγια δεν το εκφράζεις, γιατί έφυγες τον Γιώργο, εσένα, τη ζωή σου και τα παιδιά τα οποία βλέπαν θετικά αυτή την εξέλιξη. Αλλά μέσα σου φοβόσουν στην ψυχή των παιδιών σου ότι είναι η ψυχή της Τζένης, η οποία όταν ο μπαμπάς της παντρεύτηκε, ξέρει εδώ στον ισοφάγο την πίκρα, το σφίξιμο και όλα τα υπόλοιπα. Απόδειξη. Σπίτι καλύτερο, όχι όταν τα παιδιά λένε θα χάσουμε τους φίλους μας. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον έχετε σαν σύντροφο, αλλά δεν είναι αυτός που θα μονοπολίσει το σπίτι, θα έχει την πρώτη κουβέντα και δεν ξέρουμε τι θέλει να συμβεί. Αυτό είναι Τζένι. Ίσως. Ίσως. Δεν θέλω να αισθάνονται τα παιδιά μου ότι για αυτούς έμεινα μόνη μου, εξαιτίας τους έμεινα μόνη μου στη ζωή. Καμαρώνεις ναι, τα παιδιά σου. Καμαρώνω για τα παιδιά μου πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να έκανα και κάποιο κακό στον τρόπο που τους μεγάλωσα. Τους έμαθα να είναι περήφανοι, να είναι τίμοι. Έχουν ακολουθήσει λίγο πολύ τη δική μου
παλαιομοδίτικη συμπεριφορά στη ζωή. Κάτι που δεν περνάει πια πολύ εύκολα. Και που γίνονται και αυτά θύματα, ας το πω έτσι. Δηλαδή, ξέρουν μόνο να αγαπάνε και αυτά και τα δύο. Έχεις και σήμερα καλές σχέσεις ή με τις ζωές τους είναι αποσπασματικοί ως προς τη μάνα τους? Όχι, αν δεν με πάρουν μια μέρα τηλέφωνο, δεν υπάρχει περίπτωση καθόλου. Μπα. Και αν δεν με πάρει, τις κάνουν παράπονα τις κόρες. Εγώ, Τζέν, ήθελα να σου πω για αυτή την αποκαρδιάς εξομολόγηση που μας έκανες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.